Πάμε. Μισό λεπτό. Εντάξει, παιδιά. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε δύο ευχάριστα γεγονότα. Το πρώτο είναι η λειτουργία, η ουσιαστική λειτουργία του γηπέδου και αθλητικής οργάνωσης. Νομίζω ότι μετά από μια πολύ σημαντική ανθρωπιστική παροχή που είχε το γήπεδο με την φιλοξενία των προσφύγων το προηγούμενο διάστημα, τώρα θα, υποχρεωτικά θα μετατρέψει τη χρήση του, θα γίνει καθαρά αθλητική και είμαστε πολύ χαρούμενοι που ξεκινάμε την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών, ξεκινάει την επαναλειτουργία ή την ουσιαστική λειτουργία αυτού του χώρου με παιχνίδια στο World League. Το δεύτερο σημαντικό και ευτυχές γεγονός είναι ότι το ελληνικό ανδρικό βόλεϊ επιστρέφει μετά από αρκετά χρόνια στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, προσδοκώντας να ξαναρίξει το σπόρο που υπήρχε, να ανακαλλιεργήσει το έδαφος, ώστε να τα αθλητικά ταλέντα που βγήκαν από την περιοχή, όπως ο προσωπικός μου φίλος Γιώργος Ντράγκοβιτς, και μεγαλούργησαν στο ελληνικό βόλεϊ, να μπορέσουν πάλι μέσα από αυτό το γεγονός να προσελκύσουμε παιδιά, αθλητές, ταλέντα και να κάνουν περισσότερα πράγματα για τη συνέχεια. Δύο γεγονότα, επαναλειτουργία γηπέδου και καινούριο σπόρος για το ανδρικό βόλεϊ στη Δυτική Μακεδονία. Ακουστικά πώς πάμε, πώς πηγαίνετε, γιατί υπάρχουν διάφορα προβλήματα με το δεν είναι δημιούς. Όχι μικρό, μεγάλο τραυματισμός. Κοιτάξτε, ο επαγγελματικός αθλητισμός είναι δύσκολος και σκληρός. Όλοι οι αθλητές έρχονται από επαγγελματικά πρωταθλήματα μεγάλης διάρκειας. Οι πιο πολλοί από τα παιδιά που είναι εδώ ουσιαστικά έρχονται και από την προηγούμενη πολύ γεμάτη χρονιά με την Εθνική Ομάδα των Ανδρών, που είχε πολλά παιχνίδια όλο το καλοκαίρι. Και θα ακολουθήσει επίσης ένα πολύ γεμάτο καλοκαίρι μετά τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, με τα αποκλειματικά του Ευρωπαϊκού. Επομένως, προσπαθούμε, όσο και να θέλουμε σε κάθε διοργάνωση να είμαστε πολύ καλοί και πολύ ανταγωνιστικοί, προσπαθούμε να προβλέπουμε για να έχουμε στο μέλλον. Γι' αυτό κάποια έκτακτα προβλήματα τραυματισμού που είχαμε από το χρονικό διάστημα ήρθαν να προσθεθούν σε αυτά που ήδη υπήρχαν και είχαμε τις γνωστές απουσίες από την αρχή της χρονιάς, Φιλίποφ κυρίως και σε μεγάλο βαθμό Τζούριτς, αλλά δεν ξέρω πώς θα πάει με το τέλος αυτό το πράγμα. Έχουμε την απώλεια και του Τζουμάκα που είχε ένα πρόβλημα με τραυματισμό στο γόνατο. Ουσιαστικά θα έλεγα ότι οι δύο διαγώνιοι που είναι οι πιο βασικοί μας είναι ή έρχονται από αποθεραπεία ή τώρα προσπαθούν να ενταχθούν στην ομάδα ή είναι τραυματισμένοι. Τα προβλήματα είναι μεγάλα, το θέμα είναι δεδομένα και πρέπει να τα διαχειριστούμε. Νομίζω ότι οι αθλητές κάνουν το παν και ακριβώς αυτά τα προβλήματα καταφέρνουμε αγωνιστικά και διαχειριζόμαστε μέχρι τώρα με επιτυχία. Αλλά ξέρετε, κάθε τι στον αθλητισμό έχει σημασία τι θα κάνει, είναι το επόμενο αποτέλεσμα, είναι τι θα κάνουμε το πουσουκού εδώ πέρα στην Κοζάνη.